Βλέπετε, φίλοι μου, τη μεγάλη επιτυχία πέτυχε ο Ηλίας. Γίνει και αρχηγός της Εύγης ο στην Αθήνα, έτσι. 15% στο πιο μεγάλο δήμο της Ελλάδος. Τους τεντώσαμε, τους αναρχοάπλητους και τους προδότες. Θα βλέπουν το μέναδρο και θα στέκονται σούζα. Θα βαράνε προσοχή ακόμα και όταν κλάνει ο Κασιδιάρης. Ο μπ***ς, καμία ορθένα είναι και αρχηγός της Αυγής. Και ο Παναγιώταρος, ερχόμαστε τσοντοκάναλα και πουλημένοι. Ζήτω η Χρυσή Αυγή, έξω οι προδότες, έξω οι αριστεροί, έξω οι ξένοι. Όλοι οι ξένοι είναι λαθρέοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αφρικανοί, Πακιστανοί. Όξω όλοι, να μείνουμε μόνο καθαροί, οι αγνοί, οι κοντόχοντροι, με λαμψοί ελληναράδες. Να γεμίσουμε τις φυλακές μόνο με Έλληνες εγκληματίες. Μας τρώνε τις θέσεις των φυλακισμένων οι λαθρέοι. Μόνο Έλληνες στις φυλακές, με τη Χρυσή Αυγή, με χέρια καθαρά. Από το πρωί τα μουλιάζω στον νηπτήρα με πράσινο σαπούνι και αντισηπτικό. Παλιολεχρήτες, τυροβρομίκουλοι, ακόμα και στη φυλακή έχουμε χέρια καθαρά. Μέσα στα ρούρια και τις κατσαρίδες. Όχι σαν τους ξένους, τους μαύρους ειδικά. Τους θα έχω μαζεμένα. Να πετύχω κανένα μπροστά μου και θα του τα πω του λαθρό. Θα του τα πω. Εγώ δεν κολώνω. Εγώ είμαι ο Μιχαλολιάκος με το όνομα. Αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Δεν κολώνω εγώ. Δεν κολώνω εγώ. Καλώς τα παιδιά. Ναι, ναι. Καλώς τα 3-0. Για λέγε, τι έχεις να πεις στους μαύρους αν τους πετύχεις. Να ξέρεις, ξέρεις μωρέ, πόσο δύσκολη είναι η φυλακή για μας τους αθέους που μας έμπλεξε το σύστημα. Εμείς τα λαϊκά παιδιά μαυρούκο μου, από τις στοχογειτονιές που μεγαλώσαμε με ξερό κουλούρι και ελιές τρούμπες. Και μας έφτασαν εδώ γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας, τους κατοίκους της. Δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν εμείς, φίλε μου. Όλοι είμαστε δημοκρατία και ισότητα πάνω απ' όλα. Καλό τα λες, πρόεδρε. Το τόση πενάλτη, πώς βγαίνει αυτό. Αυτό λέω κι εγώ. Μπος γέννη είναι αυτό. Καλέ μου αραπούλη. Έρχεται η κορούλα μου, το σπλάκνο που ρανίτσα μου και με ρωτάει, μπαμπά, γιατί είσαι φυλακή. Τι έκανες, μήπως μέρασες με κόκκινο, μήπως οδηγούς μεθυσμένος, μήπως κάμψες σε δημόσιο χώρο και δεν ξέρω τι να τους απαντήσω. Μας λένε ότι έχουμε όπλα και στρατό. Εμείς έχουμε όπλα και στρατό, μαυρούκο μου. Εμείς δύο σφεντώνες, μόνο 5 σπαθιά θάντρικας και 10 νεροπίστελα. Μα είναι οπλισμός αυτός. Εγώ δεν ήθελα να μπλέξω με όλα αυτά, μαυρούκο μου. Κοιμήθηκα μαθηματικός εγώ, μαυρούκο μου, και ξύπνησα. Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, δεν είμαι ναζιστής, νταζιάρης είμαι, ούτε φασίστας. Μπασίστας σε ροκ μπάντα ήμουν. Προέρχομαι από άλλο κομματικό χώρο, δεν τρέπομαι να το πω, σοσιαλιστής είμαι. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με έκανε σοσιαλιστή με την ταινία της η κόρη μου, σοσιαλίστρια, εκεί που έκανε, δεν έχεις την ταινία. Ναι, την έχω. Εκεί που έκανε τη Δεσποινίδα Σοντής με τον Παπα Μιχαήλ. Ελληνική πατριωτική σοσιαλιστική ταινία. Αυτή η αλικάρα μου με το σοσιαλισμό, ξέρεις, από τις πορείες με τα σουβλάκια στο Μαραθώνα. Μέχρι και τις 9 απεργίες και τις πέτες στον Εγωστασιάρχη πατέρα της. Το Κωνσταντέρα αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Τέτοια παρεξήγηση. Αλήθεια σου λέω, χοντρέ και βρωμιάρι, αράπη μου, ο Σακελάριος είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Είναι το στρώμα μου μόνο. Το είναι το στρώμα μόνο, ήταν το πολιτικό τραγούδι που με έκανε να μπω στο στίβο της πολιτικής. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε, καλέ μου Μαυρούκο, όλοι, πολύ και ο σύντροφος Παπαντονίου. Δεν τρέπομαι να το πω. Είμαι με ψυχοφάρμακα και φυτοφάρμακα που, για να αντέχω στη φυλακή Λεξοντανίλ, Τζανάξ, Στριβίνη, Ζαντάξ, Σουφλαμιδόσκονη και πόδεντα ποστάλ. Λυπηθείτε με, καλέ καθήκια του Μαυρούκο, μου λυπηθείτε με. Έλα τώρα, μην κλαις και με στενακούρι, να πάρε ένα μαντίλι. Ευχαριστώ, αράπακλα φίλε μου, ευχαριστώ. Το έχεις απολυμάνει αυτό, το έχεις απολυμάνει. Ναι, είναι καταρρόλι. Με συγκίνησες ρε μπίχλα, ναι. Εσένα σκοτεινέ τύπε, θα σε στείλω πίσω στην κολοχώρα σου τελευταίο όταν βγω από εδώ μέσα. Καπό γι' αυτό το λεφτό. Ερχόμαστε.